Αναγνώριση αντωνυμιών. Σε αυτό το μάθημα θα μιλήσουμε στα γρήγορα για τις αντωνυμίες, για όλες τις αντωνυμίες και μετά θα σου έχω μία άσκηση που θα σου ζητήσω να κάνεις αναγνώριση αντωνυμιών. Δηλαδή θα σου έχω προτάσεις με αντωνυμίες και εσύ θα πρέπει να πεις τι είδους είναι η κάθε αντωνυμία που θα σε ρωτήσω. Ας δούμε καταρχήν τι είναι οι αντωνυμίες. Έχουμε πει σε προηγούμενα μαθήματα ότι οι αντωνυμίες είναι λέξεις που χρησιμοποιούμε αντί για ονόματα, ουσιαστικά ή επίθετα και ότι είναι 8 ειδών. Προσωπικές, κτητικές, αυτοπαθείς, αναφορικές, αόριστες, οριστικές, ερωτηματικές, δεικτικές. Έχουμε μιλήσει για όλες αναλυτικά στα προηγούμενα μαθήματα και το link βρίσκεται στην περιγραφή αν θες να δεις ξεχωριστά και αναλυτικά κάθε μία από αυτές. Αυτές λοιπόν είναι 8 είδη αντωνυμιών και θα πούμε στα γρήγορα, θα τις διαβάσουμε στα γρήγορα ποιες είναι αυτές οι αντωνυμίες. Είπαμε λοιπόν στα προηγούμενα μαθήματα ότι προσωπικές αντωνυμίες είναι οι αντωνυμίες που φανερώνουν τα τρία πρόσωπα του λόγου, εγώ, εσύ, αυτός. Και επειδή είναι κλητή, κλείνεται, μπορείτε να δούμε και σε άλλα πρόσωπα, στον πληθυντικό εμείς, εσείς, αυτό, εμένα, εσένα, αυτόν. Και έχουν και τους αδύνατους, τους σύντομους του, τύπους, μου, σου, του, τον, μας, σας. Να τις θυμάσαι τώρα που σου τις διαβάζω μία φορά, γιατί μετά θα πρέπει να μου πεις τι είναι η κάθε αντωνυμία που θα σε ρωτάω. Το μου σου, πάνω χάρη, μου είπε, είπε σε εμένα. Σου είπε, αντί να πει εσένα, λέει το σου, του, τον. Αυτές είναι οι προσωπικές αντωνυμίες. Εγώ, εσύ, αυτός και τα στα διάφορα πρόσωπα. Κτητικές αντωνυμίες. Το επίθετο δικός, ο δικός μου, μαζί με το μου που είναι ο αδύνατος τύπος της προσωπικής αντωνυμίας. Δικός μου, δική μου, δικό μου. Κτητική, κάτι είναι δικό μου. Δικό σου, δικό του. Και επίσης πάλι οι αδύνατοι τύποι, οι σύντομοι τύποι που είναι οι ίδιοι με τους αδύνατους τύπους των προσωπικών αντωνυμιών, τους σύντομους τύπους των προσωπικών αντωνυμιών. Και εκεί πρέπει να προσέχεις να μην μου τις μπερδεύεις. Παραδείγματος χάρη, μου είπε, είπε σε εμένα, ενώ το βιβλίο μου, το δικό μου βιβλίο. Κτητικές αντωνυμίες, δικός μου, δική μου, δικό μου. Και οι αδύνατοι τύποι, μου, σου, του, της, μας, σας κτλ. Αυτοπαθείς. Τον εαυτό μου, τον εαυτό σου, στον εαυτό σας. Κλητή και αυτή η αντωνυμία. Κάτι το οποίο κάνω, μια ενέργεια και αυτή η ενέργεια γυρνάει πίσω σε μένα. Αυτό μας φανερώνει αυτοπαθείς αντωνυμίες, πάνω χάρη προσέχω τον εαυτό μου. Εγώ προσέχω, πάλι τι κάνω, γυρνάει πάλι σε μένα τον εαυτό μου. Εύκολο να το θυμάσαι. Τον εαυτό μου, τον εαυτό σου, τον εαυτό σας. Μία είναι η αυτοπαθή αντωνυμία που τη βλέπουμε στα διάφορα πρόσωπα. Δεικτικές αντωνυμίες, αυτός όταν δείχνουμε για κάτι που είναι κοντά, τούτος για κάτι που είναι κοντά, εκείνος για κάτι που είναι μακριά, τέτοιος όταν δείχνουμε ποιότητα, χαρακτηριστικό, και τόσος ποσότητα. Αυτός, τούτος, εκείνος, τέτοιος, τόσος. Οι αναφορικές αντωνυμίες με τις οποίες αναφερόμαστε με μια πρόταση σε κάτι είναι, δεν θα σου πω αναλυτικά τώρα τι είναι οι αναφορικές αντωνυμίες, μπορεί να το δεις στο σχετικό βίντεο. Αλλά σου θυμίζω ότι είναι η που, ο οποίος, όποιος, όσος και το ότι με κόμμα που σημαίνει οτιδήποτε. Αναφορικές αντωνυμίες, που, ο οποίος, όποιος, όσος, ότι. Ερωτηματικές αντωνυμίες, τι, ποιος, πόσος. Οριστικές αντωνυμίες ορίζουν ποιος είναι αυτός ο οποίος κάνει κάτι και είναι δύο, ο ίδιος και μόνος μου. Ξέρουμε ποιος είναι. Ο ίδιος τον ξεχωρίζει ανάμεσα σε ίδια πράγματα. Μόνος μου. Δύο αντωνυμιούλες θα θυμάσαι. Ο ίδιος μόνος μου.
και οι αόρτιες αντωνυμίες, οι οποίες μεν είναι πολλές, αλλά εύκολα είναι να τις καταλάβεις, γιατί μας μιλάνε για κάτι το οποίο δεν το γνωρίζουμε. Ένας, καθένας, ποιος, καθένας, δεν το ξέρουμε, κανένας, κανείς, κάποιος, κάμποσος, πόσος, κάμποσος, μερικοί. Δεν λέμε όμως ποιοι είναι, ούτε τους ονομάζουμε, είτε δεν το ξέρουμε, είτε δεν θέλουμε να τους ονομάσουμε. Κάτι, τι έχεις, κάτι. Δεν θέλω να σου πω τίποτε άλλο, κάτι τι, καθετή, ο τάδε, ο δίνα. Αυτές λοιπόν οι αόρτιες αντωνυμίες. Ένας, καθένας, καθένας, κανείς, κάποιος, κάμποσος, μερικοί, κάτι, τίποτε άλλο, κάτι τι, καθετή, ο τάδε και ο δίνα. Σας διάβασα στα έτσι γρήγορα μία φορά ποιες είναι και τώρα πάμε στο μάθημά μας. Το οποίο μάθημα είναι αναγνώριση αντωνυμιών. Το πρώτο μάθημα, θα ακολουθήσουν και άλλα. Πάμε τώρα στην άσκησή μας. Κάναμε την προετοιμασία, της είπαμε τις αντωνυμίες, τα γρήγορα να τις θυμηθείς και τώρα θέλω να μου κάνεις αναγνώριση. Έχω εδώ προτάσεις και έχω σημειώσει δύο αντωνυμίες, σε μερικές προτάσεις μία αντωνυμία. Κίτρινο χρώμα, γαλάζιο χρώμα. Θα αναγνωρίζεις τι είδους αντωνυμία είναι και θα τη γράφουμε στο πλαίσιο αυτό εδώ που λέει κίτρινο, και στο γαλάζιο θα γράφουμε την άλλη, γιατί πολλές φορές θα έχει δύο αντωνυμίες μέσα η πρόταση. Εδώ θα χρειαστώ τη βοήθειά σου. Όταν θα σε ρωτάω, δεν θα μπορώ να περιμένω να σκεφτείς, αλλά θα πατάς την παύση. Θα σκέφτεσαι, θα παίρνεις το χρόνο σου, όσο χρόνο θες, και μετά θα συνεχίζεις για να βλέπεις την απάντηση, όπως κάνω και εγώ στο σχολείο με τα παιδιά. Σταματάω το βίντεο, ρωτάω και όλα τα παιδιά σηκώνουν χέρι, σκέπτονται και μετά μου απαντάνε και συνεχίζουμε το βίντεο. Το ίδιο θα κάνεις και εσύ, θα σταματάς. Διαβάζουμε λοιπόν την πρόταση. Εμένα μου αρέσει να μου λένε πάντα την αλήθεια. Τι είναι η αντωνυμία εμένα? Προσωπική. Εγώ, εσύ, αυτός, και εμένα, εσένα, αυτόν. Να μου λένε. Τι είναι το μου? Και αυτή προσωπική. Να μου λένε, να λένε σε εμένα. Κανένας δεν με βοήθησε. Μόνος μου το έλυσα το πρόβλημα. Κανένας. Είναι. Αόριστη. Δεν λέμε, δεν ορίζουμε ποιος το έκανε. Κανένας. Αόριστη αντωνυμία. Μόνος μου. Οριστική. Ορίζει. Ποιος το έκανε? Εγώ, μόνος μου. Θυμόμαστε ότι οι οριστικές είναι δύο. Μόνος, μόνη, μόνο. Και ο ίδιος, η ίδια, το ίδιο. Μόνος μου λοιπόν, οριστική. Αυτός είναι ο άριστος μαθητής που έγραψε 20 στα μαθηματικά. Αυτός είναι. Αυτός. Δεικτική αντωνυμία. Τον δείχνουμε αυτός, και μάλιστα πρέπει να είναι κοντά μας, δίπλα μας, αλλιώς αν ήταν μακριά θα λέγαμε εκείνος. Που έγραψε 20 στα μαθηματικά. Που. Αναφορική. Που, ο οποίος, όποιος, όσος και ό,τι. Με κόμμα είναι οι αναφορικές. Σου επαναλαμβάνω ότι ο μαθητής που βραβεύτηκε είναι εκείνος εκεί πέρα. Σου επαναλαμβάνω. Σου. Προσωπική. Σε σένα επαναλαμβάνω. Είναι εκείνος. Δεικτική αντωνυμία, τον δείχνουμε, εκείνος, και είναι και μακριά. Ο ύφεστος, ο οποίος ήταν γιος του Δία και της Ήρας, ήταν ο θεός της φωτιάς.
Ο οποίος, ο ύφεστος λοιπόν, ο οποίος ήταν γιος του Δία και της Ήρας, ήταν ο θεός της φωτιάς, ο οποίος αναφορική αντωνυμία αναφέρεται ποιος, ο οποίος αναφέρεται στον ύφεστο, ο οποίος ήταν γιος του Δία και της φωτιάς. Όλη αυτή η αναφορική πρόταση αναφέρεται στον ύφεστο, αναφορική αντωνυμία. Θυμόμαστε, οι αναφορικές είναι που, ο οποίος, όποιος, όσος, ό,τι. Δεν έχει άλλη εδώ. Δεν είναι σωστό αυτό. Δεν είναι σωστό να σκέφτεσαι μόνο τον εαυτό σου. Να σκέφτεσαι και κανέναν άλλον. Δεν είναι σωστό να σκέφτεσαι μόνο τον εαυτό σου. Αυτοπαθείς. Ο εαυτός μου, ο εαυτός σου, άλλον. Αόριστη, δεν ορίζει ποιον. Συνεχίζουμε. Το ποδήλατό μου είναι εκείνο στο απέναντι πεζοδρόμιο. Το ποδήλατό μου. Κτητική. Το ποδήλατό μου, το δικό μου ποδήλατο. Εκείνο. Δεικτική. Το δείχνουμε. Εκείνο και είναι και μακριά. Το ψέμα σου μου το μαρτύρησε κάποιο πουλάκι. Μου το μαρτύρησε. Προσωπική. Το μαρτύρησε σε μένα. Κάποιο. Αόριστη. Δεν λέμε είτε γιατί δεν ξέρουμε είτε γιατί δεν θέλουμε να πούμε. Κάνε ό,τι σου αρέσει και μην ρωτάς κανέναν. Ό,τι, οτιδήποτε. Αναφορική. Που, ο οποίος, όποιος, όσος και οτιδήποτε αναφορικές. Μην ρωτάς κανέναν. Αόριστη. Δεν ξέρουμε ποιον, κανέναν. Ποιον, ποιος, ο κανένας. Έλεγε ο Κύκλοπας. Ποιος είπε ότι εμείς μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε. Ποιος το είπε αυτό. Ποιος. Ερωτηματική. Ποιος τι. Ρωτάνε. Ποιος τι. Πόσος. Και εμείς. Έλα, εύκολη είναι αυτή. Προσωπική. Έχω την εντύπωση στην αρχή δυσκολευόσουν και τώρα τα πας μια χαρά. Υπάρχουν μερικοί εδώ μέσα που δεν καταλαβαίνουν τίποτα από το μάθημα. Όχι στο βίντεο αυτό, σε κάποια τάξη που δεν προσέχανε. Μερικοί. Αόριστοι. Μερικοί. Δεν λέμε ποιοι είναι. Στα βίντεο μου έχω μόνο καλούς μαθητές. Πού. Αναφορική αντωνυμία. Το που, ο οποίος, όποιος, όσος και ό,τι με κόμμα είναι οι αναφορικές αντωνυμίες, είπαμε. Τέτοιο καλό παιδί συναντάς πολύ σπάνια. Τέτοιο. Δεικτική. Δείχνει και μάλιστα δηλώνει ποιότητα. Διαβάζοντας αυτό το βιβλίο νομίζω ότι ταξιδεύεις και ο ίδιος. Διαβάζοντας αυτό. Το βιβλίο αυτό, πάλι δεικτική και είναι κοντά μας μάλιστα το βιβλίο, ο ίδιος. Οριστική, δύο είναι οι οριστικές, ο ίδιος και μόνος, ορίζει ποιος είναι. Νομίζω ότι τα πάμε πολύ καλά. Κανένας δεν προσέχει, εγώ τα λέω και εγώ τα ακούω, λέμε οι δάσκαλοι καμιά φορά με συντάξει. Κανένας. Αόριστη. Κανένας. Και εγώ. Προσωπική. Εγώ.
Αυτές λοιπόν είδαμε σχεδόν όλες τις αντωνυμίες, εμένα προσωπική, μου προσωπική, κανένας αόριστη, μόνος μου οριστική, αυτός δεικτική, που αναφορική, σου προσωπική, εκείνος δεικτική, ο οποίος αναφορική, τον εαυτό σου αυτοπαθής, άλλο αόριστη, μου, το ποδήλατο μου κτητική, εκείνο δεικτική, μου το μαρτύρησε, μαρτύρησε σε μένα προσωπική, κάποιο αόριστη, ό,τι με κόμμα αναφορική, κανένα αόριστη, ποιος ερωτηματική, εμείς προσωπική, μερική αόριστη, που αναφορική, τέτοιο δεικτική, αυτό πάλι δεικτική, ο ίδιος οριστική, κανένας αόριστη και εγώ προσωπική. Πιστεύω να τα πήγες καλά. Έχω κάποια απορία πώς τα πήγες, αν θες γράψε μου στα σχόλια, με βοηθάει για να φτιάξω τα επόμενα βίντεο. Θα ακολουθήσει και άλλο βίντεο με αναγνώριση αντωνυμιών μέχρι να τις μάθουμε πολύ καλά. Κοίταξε και στο link, υπάρχουν και άλλα σχετικά βίντεο με τις αντωνυμίες που τις λέει κάθε μία ξεχωριστά. Και άλλα περισσότερα μαθήματα στο link, υπάρχει link στην περιγραφή. Γεια σου, θα τα πούμε σε κάποιο άλλο μάθημα.